Καλωσορίσατε στην κουζίνα μου. Εύκολα και υγιεινά σήμερα με τρεις υπέροχες συνταγές. Και όταν ακούτε εύκολα και υγιεινά, δίπλα μου πάντα βρίσκεται η Άννα Παπαγεωργίου. Καλωσόρισες, αγαπημένη. Καλώς σε βρίσκω. Τι ταξίδια, τι παιδιά. Άκουσα παιδάκια και ήρθα. Καταρχήν, έχω τόσους φανς. Μου λένε οι φίλες μου ότι τα παιδιά τους κάθονται και βλέπουν τη μαγειρική. Οπότε και μία συνταγή σήμερα αφιερωμένη στις μαμάδες και στα παιδιά. Θα ξεκινήσουμε όμως με ινδική ραΐτα με παντζάρι. Μια συνταγή που αγαπώ και έχεις να μου πεις πολλά για αυτήν. Δείτε τα υλικά, θα σας αρέσει πολύ αυτή η συνταγή. Για την ινδική ραΐτα με παντζάρι χρειαζόμαστε 400 γραμμάρια επιδόρπιο γιαουρτιού 2%, 3 παντζάρια, 1 αγγούρι με τη φλούδα του, μισό ξερό κρεμμύδι, μισό φρέσκο κρεμμυδάκι, μία σκελίδα σκόρδο, 1,5 κουταλιά της σούπας βιολογικό βαλσαμικό ξύδι, 2 κουταλιές της σούπας φρέσκο κόλιανδρο και λίγο αλάτι. Για να ξεκινήσουμε την ινδική ραΐτα, πρέπει να φέρω επιδόρπιο γιαουρτιού. Θέλω να μάθω για την ινδική ραΐτα σήμερα, μυστικά. Σε λίγο θα την απολαύσουμε παρέα. Έχει μόλις 2% λιπαρά και σπιτική γεύση. Είναι ιδανικό για να φτιάξουμε σάλτσα dip ή να το απολαύσουμε σκέτο. Έχει ασβέστιο, έχει προβιωτικά και μην ξεχνάμε, Αργυρώμα, ότι το γιαούρτι μας αποτελεί τη βάση της καθημερινής μας διατροφής. Έχουμε πει, Άννα, ότι υπάρχουν τα πρεβιωτικά και τα προβιωτικά. Βεβαίως, είναι δύο κατηγορίες οι οποίες φτιάχνουν τη μικροχλωρίδα στο έντερό μας. Είναι σημαντικό αυτό. Μπείτε στο αργυρό.gr να διαβάσετε το άρθρο της Άννας που μιλάει για τα πρεβιωτικά, τα προβιωτικά και πώς μπορείτε να τα βρείτε μέσα στην καθημερινή μας διατροφή. Θα δεις, Άννα μου, ότι η ραΐτα που θα φτιάξω θα σου θυμίσει κάτι πάρα πολύ ελληνικό. Το αγαπούν πάρα πολύ στην Ινδία, υπάρχει σε κάθε καθημερινό τους τραπέζι και σερβίρεται με τα πάντα. Ή τρώγεται σαν dip με ινδικά πιτάκια. Πιτάκια φακής ή πιτάκια ρεβιθιού, τα οποία είναι φανταστικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχήν θέλω να κρατήσω από το αγγούρι μου μερικές φετούλες για το τελείωμα. Και το υπόλοιπο θα το τρίψουμε στον τρίφτη. Το αγγούρι είναι πλυμμένο και θα το φάμε με τη φλούδα. Παίρνω το έξω, δεν θέλω σπόρους, το ξύνω λοξά. Η ινδική ραΐτα είναι κατά κύριο λόγο συνταγή που έκαναν οι Ινδουιστές. Λοιπόν, το υπόλοιπο δεν το χρειάζομαι. Τώρα θα σε βάλω να κάνεις δουλίτσες. Θέλω δουλίτσες, έλα να βοηθάω. Πες τώρα μου. Θα κάνεις δουλίτσες. Πάρε γάντια, πιάσε τα μπολάκια από εκεί, δώσε μου εμένα το μικρό και κράτα το μεγάλο μπροστά σου. Ορίστε. Εδώ. Θα το πιάσεις με τα δυο σου χέρια και θα το στύψεις να βγάλεις τελείως το υγρό και θα μου το δώσεις στεγνό. Εντάξει. Βγάζουμε το νεράκι. Θέλω παντζάρι βρασμένο. Μπορείτε να βάλετε και παντζάρι ομό, αν θέλετε, έτσι. Τα παντζάρια ομά, εγώ τα τρώω πάρα πολύ. Απλά σας το δίνω τώρα βρασμένο. Στον ατμό το έχω κάνει. Ελάχιστα, δεν είναι πολύ βρασμένο. Τρίψτε μου και το παντζάρι. Το στύψες? Το στύψα. Για να βλέπουμε στην πράξη πόσο νερό έχουν τα λαχανικά, έτσι. Ξέρεις τι είναι αυτό. Αυτό είναι τέλειο. Λοσιόν για το δέρμα, δροσιστική. Απίστευτη. Λαχανικό βάλτε όσο θέλετε, παιδιά. Φτιάξτε ένα μπολ μεγάλο. Την επόμενη μέρα είναι ακόμα πιο ωραίο. Λοιπόν. Να στύψω θέλω το παντζάρι μου. Βγάζουμε την υγρασία και από το παντζάρι. Είναι και τα δυο τα υλικά που λατρεύω. Και το αγγούρι και το παντζάρι τα λατρεύω. Γι' αυτό τα τρώω και ομά, γι' αυτό τα κάνω και σμούθι. Και είναι και τροφή αθλητών, να το πούμε αυτό, Αργυρό. Τροφή αθλητών. Αγαπάνε πάρα πολλοί αθλητές και κυρίως οι μαραθωνοδρόμοι να τρώνε το παντζάρι. Έχει ουσία μέσα που δίνει, απελευθερώνει ενέργεια στα κύτταρα. Και φυσικά όλα τα αντιοξειδωτικά από αυτό το υπέροχο χρώμα. Όσο πιο ζωντανά χρώματα στα λαχανικά μας, σημαίνει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Πάμε για το επιδόρπιο γιαουρτιού. Έχει κρεμμώδη υφή και είναι ιδανικό για αλμυρές και γλυκές συνταγές. Είναι ένας υγιεινός τρόπος για να δέσεις ωραίες σάλτσες και να δώσεις μια ωραία κρεμμώδη υφή. Και αντί να βάζεις μαγιονέζα, αντικαθιστάς με επιδόρπιο γιαουρτιού. Και έχεις περισσότερη πληρότητα γιατί δίνει κορεσμό η πρωτεΐνη που έχει μέσα. Έτσι. Μην ξεχνάμε, το βασικό μας σε κάθε γεύμα που φτιάνεις και αυτή η υπέροχη ραΐτα σήμερα θα μας κάνει να χορτάσουμε για πολλές ώρες. Έρχεται και καλοκαίρι, προσέχουμε τη γραμμή μας. Είναι δροσιστικό το πιάτο. Έτσι. Ό,τι πρέπει. Θέλω λίγο αλατάκι.
αλάτι πάντα όσο κάνει και όσο πρέπει να βάλει ο καθένας. Και αν δεν θέλετε, μην βάλετε και καθόλου. Θέλω λοιπόν μέσα πολτοποιημένο σκόρδο. Θέλω μέσα κρεμμύδι ξερό πολύ ψιλοκομμένο ή φρέσκο κρεμμυδάκι πολύ ψιλοκομμένο. Αφού τα έχω και τα δύο, θα βάλω και τα δύο. Να βάλω και λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι. Εγώ θέλω να βάλω και τα δύο αργυρό, κάπου έτσι. Είπαμε. Όσο περισσότερο, δεν το τσιγκουνεύω με το κρεμμύδι. Εδώ και το υπόλοιπο θα το βάλουμε από πάνω. Την ίδια σάλτσα τη βλέπουμε και στην περσική κουζίνα, που έχει ένα περίεργο όνομα. Μαστοχιάρ. Γενικά αγαπώ και πέρσικη και ινδική. Αγαπώ τις έθνικες κουζίνες. Θέλω και μπόλικο φρέσκο κόλιανδρο. Να μπορείτε να βάλετε μαϊντανό αν θέλετε. Ψιλοκομμένος φρέσκος κόλιανδρος λοιπόν, μέσα και αυτός. Και πάμε για ένα ωραίο ανακάτεμα. Και για να δώσω μέσα μια ωραία οξύτητα και ένταση, θα χρειαστώ βιολογικό βαλσαμικό ξύδι. Σκέφτομαι, μιας και κάνεις και παιδικά πιάτα σήμερα, Αργυρό, πόσο ωραία θα πήγαινε πάνω σε μικρά ψωμάκια ή να κάνουμε μικρά σαντουιτσάκια που να βάζουμε τα παιδιά να δοκιμάζουν. Και να κόψεις και ένα μικρό κομμάτι παντζαράκι που είναι θεόγλυκο και να του πεις πάρε λίγο εδώ να δεις ένα ωραίο γλυκό. Για γαρνίρισματα θέλω αυτά. Γιατί πρώτα μαθαίνουμε στα παιδιά τις μεμονωμένες γεύσεις και μετά τα σμίγουμε μαζί και έτσι αρχίζουν και εξοικειώνονται με όλα αυτά τα περίεργα φαγητά που πολλές φορές οι μητέρες στενοχωριούνται γιατί δεν τρώνε τα παιδιά λαχανικά. Υπάρχει τρόπος πώς κάνουμε σωστά την εισαγωγή των λαχανικών στα παιδιά μας. Πάμε λοιπόν να σερβίρουμε. Κάνουμε ένα ωραίο βουναλάκι από τη ραΐτα μας. Πριν σερβίρετε, δοκιμάστε. Μπορεί να θέλετε λίγο βαλσαμικό ακόμη, μπορεί να θέλετε μια σταγονίτσα αλάτι ακόμη. Φέρτε το στη γεύση σας και στα μέτρα σας. Είναι υγιεινό, είναι πεντανόστιμο. Και τι όμορφο χρώμα που έβγαλε στο τέλος. Παστέλα, αγαπώ πάρα πολύ. Ένα ωραίο χρώμα. Πάρε ένα μεζεδάκι εσύ. Έλα. Να πάρω κι εγώ ένα μεζεδάκι. Νόστιμο, γευστικό, δροσερό, δροσιστικό. Γαρνίρετε το με ό,τι σας αρέσει. Να βάλουμε λίγο παντζαράκι. Με λίγο αγγουράκι. Και λίγο κρεμμυδάκι φρέσκο ή λίγο φρέσκο κόλιανδρο. Έλα, επειδή είμαστε στην Ελλάδα, εγώ θα κάνω την τσακπινιά μου στη ραΐτα. Θα βάλω και μια σταλίτσα ελαιόλαδο. Έτσι, για να του δώσω το στίγμα, το μεσογειακό. Έτσι. Να το φτιάξετε όλοι. Αυτό είναι φανταστική συνταγή. Να τη θυμάστε. Ραΐτα Ινδική. Μπείτε στο αργυρό.gr και βρείτε πολλές ωραίες ινδικές συνταγές. Άννα μου αγαπημένη. Την αγάπη ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα γίνει το αγαπημένο μου, θα είναι το καλοκαιρινό μου φτιάτο αυτό. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ να για τις πολύτιμες ιδέες, συνταγές που μας δίνεις και μας βγάζεις από αυτή την ίδια ρουτίνα και ρουτίνα που έχουμε μάθει τέτοια και τέτοια φαγητά. Περιμένετε, έρχονται δύο ακόμη φανταστικές συνταγές και από σένα περιμένουμε το άρθρο για τα πρεβιωτικά και τα προβιωτικά από την Άννα Παπαγεωργίου.